Ερχόμαστε στο στούντιο και καλησπερίζω την αναπληρώτρια τομεάρχη υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, την συνάδελφο δημοσιογράφο, γιατί κυρία Αυγέρη, νομίζω ότι δεν χάνετε ποτέ ιδιότητα. Η Δώρα Αυγέρη, βουλευτή στη δεύτερη εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Με καλύτερους όρους από την τελευταία φορά που τα είπαμε, από το σπίτι εδώ σαφώς, και εσείς από εδώ. Σαφώς. Είναι καλή είδηση ότι είναι μας έκανε, αρχίσαμε να εντυπωσιαζόμαστε πώς μπαίνει οι άνθρωποι στο στούντιο. Ναι. Είχαμε ξεχαστεί δύο είναι χρόνια. Πράγματα που είχαμε ξεχάσει ότι τα είχαμε και τα. Είναι καλό το ότι τα ανακτούμε, αλλά θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Και έχετε βλέπω ένσταση για την άρση της υποχρεωτικότητας στη χρήση μάσκας? Έχουμε ένσταση σε σχέση με αυτό το κλίμα που δημιουργείται της εφορίας και της χαλαρότητας. Θέλει να έχουμε συνεχή και αδιάλειπτη επαγρύπνηση. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Εγώ το πρωί ήμουνα στη λειτουργία την Πατριαρχική στη Μηχανιώνα. Φορούσα τη μάσκα, ήταν ένας κλειστός χώρος με πάρα πολύ μεγάλο συνωστισμό. Mm. Πρέπει να στέλνουμε αυτό το μήνυμα. Άρα εξαρτάται και από εμάς. Ίσως να μην παίρνουν όλα από τα θέματα από την υποχρεωτικότητα, αλλά από την καλλιέργεια μιας κουλτούρας επαγρύπνησης και χρέος και προς το δίπλα μας, αλλά και προς τον εαυτό μας. Δυστυχώς αυτό το κλίμα της εφορίας το δημιούργησε η κυβέρνηση και προσωπικά ο ίδιος ο Υπουργός. Χαίρομαι πάρα πολύ που μετά από τόσο καιρό το επισημάνατε στην εισαγωγή σας ότι έχουμε αριθμό θανάτων κάτω από 10. Ναι. Δυστυχώς, κανονικά όμως, 0 θα θέλαμε να θα είναι μια πολύ καλή είδηση εκείνη τη μέρα που θα έχουμε μηδενικούς θανάτους. Ναι. Πρέπει να πω όμως κάτι, γιατί και αυτό το αναφέρατε, ότι είναι περίπου 30.000 συνολικά οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους από κορονοϊό. Δυστυχώς όμως περισσότεροι από τους μισούς χάθηκαν την περίοδο υπουργής του κυρίου Πλεύρη, ο οποίος δεν έχει ούτε καν συμπληρώσει ένα χρόνο σε αυτή την Υπουργεία. Αυτές δεν είναι καλές επιδόσεις. Δυστυχώς είναι ένας πολύ κακός αρνητικός δείκτης. Επειδή το θέτεται, η αφορμή για να βρεθούμε σήμερα ήταν ερώτηση 32 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για το Θεαγένειο νοσοκομείο και φαντάζομαι γενικότερα κατ' επέκταση για το σύστημα υγείας. Και θέλω να μου πείτε, γιατί περιγράφετε με τόσο μελανά χρώματα την κατάσταση στο Θεαγένειο? Μιλάτε για φέμαξη προσωπικού, για υποστελέχωση και πολλά άλλα. Τι συμβαίνει? Προφανέστατα θα έχετε και εσείς εμπειρία από δικούς σας ανθρώπους γνωστούς που έχουν πάει στο Θεαγένειο και χρειάστηκαν να κάνουν χρήση των υπηρεσιών υγείας και φροντίδας του Θεαγενείου, ενός εμβληματικού νοσοκομείου, του μοναδικού αντικαρκινικού ογκολογικού σε όλη την Βόρεια Ελλάδα, το οποίο κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες μέσα στην πανδημική κρίση προσπάθησε και κατάφερε με λίγο προσωπικό να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των καιρών. Φτάσαμε όμως στο μη περαιτέρω και δεν πρόκειται μόνο για το Θεαγένειο και για άλλα νοσοκομεία. Προηγήθηκε μία ερώτηση, για παράδειγμα, για την κλινική, την οτορινολαρυγκολογική του Παπα-Νικολάκη, η οποία πάει και αυτή να κλείσει γιατί δεν έχει μείνει με έναν ειδικό γιατρό. Ωστόσο όμως, η κατάσταση που είναι στο Θεαγένειο και όπως μου περιγράφουν και δικοί μου άνθρωποι, συνέχεια δέχομαι φωτογραφίες, περιγραφές. Δεν μπορεί να συνεχίσει άλλο και αυτό έχει να κάνει με την προγραφή, με αυτό που έχει προγράψει ως μέλλον για τα δημόσια νοσοκομεία της χώρας η κυβέρνηση και η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Όταν επιλέγεις να μην αναπληρώνεις κόσμο που φεύγει, ακόμη και ανθρώπους που συνταξιοδοτούνται, ή όταν επιλέγεις να κάνεις αυτή την κουτοπονηριά να καλύπτεις και να σε άλλα επίσης υποστελεχωμένα νοσοκομεία, παίρνοντας από άλλο υποστελεχωμένο νοσοκομείο. Ναι. Έδινε κόσμο στο Ιπποκράτειο όλο αυτό το διάστημα. Και όχι μόνο, για να μην λέμε, γιατί και το Ιπποκράτειο έχει ανάγκες πολλές. Ναι. Όλα τα νοσοκομεία είναι υποστελεχωμένα και έχουν ανάγκες και δει από την ειδικότητα του αναισθησιολόγου. Ναι. Αλλά παίρνονται, αν μου επιτρέπετε, αναισθησιολόγοι. Θα συνεχίσετε. Αν διαβάζω σωστά για τους αναισθησιολόγους, θα μειωθούν ακόμη περισσότερο τα χειρουργεία κατά 20% εκτιμάται. Ακριβώς. Γιατί δεν θα έχουν αναισθησιολόγους, γιατί φεύγουν αλλού. Είναι μια εκτίμηση και από το προσωπικό. Δεν είναι δηλαδή μια αυθαίρετη εκτίμηση που έγινε. Είναι βασισμένη σε στοιχεία που στηρίζονται μέσα στο νοσοκομείο. Αυτό καταλαβαίνετε ότι ειδικά για ένα αντικαρκινικό και ένα ογκολογικό νοσοκομείο, τι σημαίνει για τους ασθενείς που περιμένουν τη σειρά τους, μια σειρά που είναι πάρα πολύ, ξέρετε, με πολύ μεγάλη αγωνία και δυσκολία να χάσουν το χρόνο περιμένοντας ένα χειρουργείο. Ναι. Αν δεν τα καταφέρουν, να πάνε σε μια ιδιωτική κλινική, επειδή δεν έχουν χρήματα. Ναι. Λοιπόν, απευθύνουμε μια έκκληση και στην διοίκηση της τέταρτης ΥΠΕ να φροντίσει να στελεχωθεί το Θεαγένειο με μόνιμο προσωπικό. Έχει να γίνει πάρα πολύ καιρό μόνιμη πρόσληψη. Ναι. Οι εμβαλωματικές κινήσεις, αυτή η λογική, παίρνω από το ένα νοσοκομείο και μετακινώ στο άλλο ακριβώς για να μην φαίνεται ότι έχουμε κενά. Έχει κοντά ποδάρια που λένε και στο χωριό μου και νομίζω ότι. Χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον την περίοδο της πανδημίας με αποτέλεσμα να αποψηλωθεί σε μεγάλο βαθμό, το έλεγαν ακριβώς, όλοι, η πρωτοβάθμια φροντίδα. Και να πούμε ότι αυτή επίσης εμβληματική δομή που είναι η φροντίδα του Νίκος Κούρκουλος και αυτή, σε αυτήν οι ανάγκες καλύπτονται από προσωπικό του Θεαγενείου.
Ναι. Αρκεί μια μέρα να πάει κάποιος στο θεαγένειο να συνοδεύσει έναν ασθενή, έναν ογκολογική ασθενή, για να καταλάβει για τι πράγμα μιλάμε. Τα κενά βλέπω ακόμα και στο νοσηλευτικό προσωπικό. 85 επί συνόλου 313 προβλεπομένων θέσεων. Υπάρχει μια προκήρυξη σε κρεμότητα. Ναι, εδώ και χρόνια. Είναι εδώ και χρόνια. Ξέρετε τι. Είναι, νομίζω, πια δεν έτυχε. Προσπαθεί να το πετύχει η κυβέρνηση. Είναι μια στόχευσή της, μια μεθόδευσή της. Ακριβώς. Αφήνει τα νοσοκομεία, γενικά τις δημόσιες δομές υγείας, σε μία παρακμή, αποψηλωμένα, για να φτάσει, να δημιουργούνται τρύπες και να προφανέστατο ο κόσμος να λέει δεν αντέχουμε άλλο, ας μπουν οι ιδιώτες. Αλλά οι ιδιώτες μπαίνουν, ξέρετε, με όρους απευθείας αναθέσεων, μιας λογικής πολύ ψηλότερου κόστους από ότι είναι πραγματικά η λειτουργία των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας σήμερα. Ιδιώτες, να μπαίνουν ιδιώτες ή να πάνε οι πολίτες σε ιδιώτες. Και να πάνε σε ιδιώτες, αλλά να μπουν μέσα υπηρεσίες ιδιωτικές. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα, ότι σε λίγο, αυτό το μήνα, λήγουν οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου των υπηρεσιών καθαριότητας, φύλαξης του ψυχιατρικού νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Σας φέρνω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Είναι άνθρωποι που μέχρι το 2015 απασχολούνταν με μισθούς πείνα σε εργολάβους. Ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ, κατήργησε αυτό το καθεστώς γαλέρας, αποκατέστησε εργασιακά αυτό το καθεστώς εργασιακής επισφάλειας των εργαζόμενων και έρχεται πάλι σήμερα η κυβέρνηση Μητσοτάκη να κάνει τι, διώχνει αυτούς τους εργαζόμενους, φέρνει πάλι εργολάβους και ξέρετε τι, με ένα κόστος 25% παραπάνω από ό,τι κοστίζουν αυτές οι υπηρεσίες σήμερα στο δημόσιο, στον προϋπολογισμό του κράτους. Όλα αυτά, καταλαβαίνετε για λογαριασμό ποιον λειτουργεί η κυβέρνηση και η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Προφανέστατα, όχι για τη μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, αλλά για συγκεκριμένα συμφέροντα. Μάλιστα. Θα μου επιτρέψετε να σας αλλάξω θέμα. Όπως θέλετε. Γιατί είναι πόλεμος σε εξέλιξη και δεν αναφέρομαι στην Ουκρανία. Αναφέρομαι στον πόλεμο του Απιθύτα. Δεν θα υιοθετούσε αυτό το χαρακτηρισμό, αλλά ναι, αυτή την πολεμική κατάσταση προσπαθεί να διαμορφώσει η κυβέρνηση. Έτσι όπως πάει. Λοιπόν, δανείζομαι φράσεις, ένθεν κακήθεν. Ο ΣΥΡΙΖΑ παίρνει το μέρος των μπαχαλάκιδων που καταλαμβάνουν τμήματα του Απιθύτα και γκρεμίζει βιβλιοθήκες. Από το στόμα του Πρωθυπουργού ο ΣΥΡΙΖΑ να διαλέξει είναι με τη βιβλιοθήκη ή με τη Βαριοπούλα. Και από το στόμα του κυρίου Θεοδωρικάκου, ο ΣΥΡΙΖΑ δίνει πολιτική κάλυψη στους μπαχαλάκηδες. Βλέπω από τον ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης ανακοίνωση, καταδικάζουμε τις προβοκατόρικες καταστροφές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και την ασύστολη βία των ΜΑΤ. Ας αφήσουμε την βία των ΜΑΤ, το συζητάμε αμέσως μετά. Αυτό, ξέρετε, είναι και κάτι που το βλέπει ο κόσμος στο διαδίκτυο, στα βίντεο, είναι αδιάσυστος μάρτυρας. Το συζητάμε μετά. Ναι. Θα συμφωνήσω ειδικά σε ένα από τα συμβάντα και εγώ δεν κατάλαβα γιατί εξεμάνει η πλευρά των ΜΑΤ και όποιον πήρε ο χάρος. Καταγγέλλεται παρακράτος το οποίο με προβοκατόρικες ενέργειες προχωράει σε καταστροφές για να ενοχοποιήσει ποιον το φοιτητικό κίνημα ότι να εδραιώσει την ανάγκη παρουσίας αστυνομίας και πανεπιστημιακής αστυνομίας. Αυτό που καταγγέλλεται με ΑΙΟΤΑ και καταγγέλλεται όχι μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ αλλά από όλους τους προοδευτικούς ανθρώπους αυτής της πόλης που θεωρούν κομμάτι τους το ιστορικό Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης είναι η έλλειψη πιο οποιαδήποτε διάθεση. Και από την πλευρά της κυβέρνησης, αλλά θα μου επιτρέψετε και από την ίδια την Βρετανική Αρχή και από τον ίδιο τον Μπρίτανη προσωπικά, ο οποίος νομίζω ότι έχει ξεχάσει ποιος είναι ο ρόλος, ο ιστορικός ρόλος που επιτελεί, να προστατεύσει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, την ιστορία του και τη φήμη του και την αποστολή που είχε διαχρονικά. Ο Μπρίτανης κάθε άλλο κατέβαλε προσπάθεια για να κατευνάσει τα πνεύματα. Το αντίθετο έριξε ράδι στη φωτιά. Ειλικρινά δεν θέλω να πιστέψω ότι υπηρετεί, ξέρετε, άλλους πολιτικούς στόχους, ιδιωτελείς. Ακούγονται πολλά, ξέρετε. Γύρω-γύρω με πάτη. Γράφονται πολλά. Γύρω-γύρω με πάτη. Εάν ήθελε. Κοιτάξτε. Ο κ. Μητσοτάκης, για να φερθήκατε και στην αποστροφή του, νομίζω ήταν στο Υπουργικό Συμβούλιο, σωστά την περασμένη εβδομάδα. Στο Υπουργικό Συμβούλιο, στην εισήγηση. Ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να κοιτάξει τον καθρέφτη του. Και όταν μιλάει για βιβλιοθήκη και όταν μιλάει για Βαριοπούλα. Ο κ. Μητσοτάκης ήταν αυτός που ως μνημονιακός υπουργός της μνημονιακής κυβέρνησης Σαμαρά έδιωξε βιβλιοθηκονόμους και προσπάθησε να αποδυναμώσει τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Ο κ. Μητσοτάκης είναι αυτός που είναι επίσης με τη Βαριοπούλα και πραγματικά και με τα τσεκούρια. Έχει στους κόλπους του
την ακροδεξιά με τα τσεκούρια, έχει τους τραμπούκους, έχει τους ανθρώπους εκείνους που κάνουν οτιδήποτε για να δημιουργήσουν ένα κλίμα φόβου μέσα στα πανεπιστήμια. Ναι. Κύριος Μητσοτάκης επίσης έχει υπουργούς που εγκαινιάζουν ψεύτικες βιβλιοθήκες που δεν έχουν βιβλία. Θέλω να σας δώσω το παράδειγμα. Από δεν κοντινό... θέλω να μου δώσετε παράδειγμα. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε αν πρέπει να ολοκληρώνεται και να ανήκει στην ιστορία μια κατάληψη 34 ετών σε ένα δημόσιο χώρο όπως είναι το Πανεπιστήμιο. Γιατί το Πανεπιστήμιο δεν είναι κανενός, είναι του πολίτη. Δικό σας είναι, δικό μου είναι. Όλων είναι το Πανεπιστήμιο. 34 χρόνια κατάληψη του Πανεπιστήμιου. Το εξηγήσαμε, το είπαμε πάρα πολλές φορές. Νομίζω ότι θα μας ζητούσαν και τίτλους ιδιοκτησίας στο τέλος συγκεκριμένοι. Ότι αυτά. Ποτέ δεν έφτασε σε αυτή την κατάσταση. Νομίζω ότι θα μπορούσε να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια και η κυβέρνηση και η Βρετανική Αρχή, ακριβώς και η βιβλιοθήκη να γίνει, και το κλίμα ειρήνης και ηρεμίας να αποκατασταθεί μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο προς όφελος της ακαδημαϊκής ελευθερίας και του αισθήματος ασφάλειας και των... Εσείς πιστεύετε ότι εδραιώθηκε το αίσθημα ασφάλειας μέσα στο Πανεπιστήμιο? Ακούσατε τις δηλώσεις της μητέρας του? Αν μου επιτρέπετε, ακούσατε τις δηλώσεις της μητέρας που δέχτηκε την ευθεία βολή από τη φωτοβολίδα, αυτή την κρότου λάμψη του αστυνομικού, τον ΜΑΤ, τη μητέρα αυτού του παιδιού, πόσο αισθάνεται ανασφαλής, πόσο αισθάνονται ανασφαλείς οι γονείς που τώρα δίνουν τα παιδιά τους πανελλαδικές μέσα σε αυτό το κλίμα και δεν ξέρουν πού θα πάνε και τι καθεστώς βίας θα αντιμετωπίσουν. Οφείλουμε να συμφωνήσουμε ότι τα πανεπιστήμια δεν πρέπει να καταλαμβάνονται. Επίσης δεν μπορεί να είναι ένας χώρος για να μπαινοβγαίνει όποιος θέλει και να κάνει ό,τι θέλει. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και όταν ήρθε στην Βουλή η συζήτηση για το νομοσχέδιο που έγινε νόμος για την πανεπιστημιακή αστυνομία, ή βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Είναι άλλο πράγμα να έχεις τα ΜΑΤ μέσα στο πανεπιστήμιο και άλλο να μιλάς για το αυτονόητο, που είναι η φύλαξη, παντού γίνεται αυτό, σε όλο τον κόσμο, η φύλαξη της περιουσίας και τη ακαδημαϊκή ελευθερία μέσα σε ένα πανεπιστημιακό χώρο, αλλά όχι από τις αστυνομίες. Συμφωνείτε ότι δεν μπορούν να καταλαμβάνονται πανεπιστημιακοί χώροι, δεν μπορεί να μπαινοβγαίνει όποιος θέλει. Δεν είναι κλαμπ τα πανεπιστήμια. Λέμε ότι δεν μπορεί να είναι άνδρο παρανομιών όλων αυτών τα πανεπιστήμια. Υπήρχε και στο παρελθόν και το νομικό πλαίσιο ακριβώς για να παρεμβαίνει η αστυνομία όταν χρειάζονταν. Αλλά επίσης η φύλαξη που πρέπει να γίνεται από ειδικές υπηρεσίες όπως γίνεται παντού δεν είναι έργο των ΜΑΤ. Είναι έργο των υπηρεσιών φύλαξης και η περιφρούρηση της δημοκρατικής λειτουργίας του Πανεπιστημίου είναι κάτι που δεν επαφείεται μόνο στον πατριωτισμό ενός Πρίτανη, επαφείεται στον πατριωτισμό όλων των φοιτητών, όλης της πανεπιστημιακής κοινότητας, όλης της πόλης. Άρα, να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Αυτό το δίλημα που βάζει ο κ. Μητσοτάκης είναι τεχνητό. Είναι ένα ψευδοδίλημα. Δεν είναι πραγματικό. Είναι τελείως αποπεσονατολιστικό. Και να σας πω κάτι. Ούτε την περιουσία και την ελευθερία του Πανεπιστημίου διαφυλάσσει, ούτε και την ασφάλεια των ίδιων των φοιτητών και των ανθρώπων του. Τίποτα δεν πετυχαίνει. Ούτε βιβλιοθήκη γίνεται. Και επίσης, αν πραγματικά νοιάζεται για το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, να δώσει πόρους, να το ενισχύσει, να καταργήσει αυτό το κατάπτεστη ρύθμιση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής που άφησε δεκάδες χιλιάδες παιδιά εκτός Δημόσιου Πανεπιστημίου. Δεν θέλει, δεν αγαπάει το Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Ούτε ο κύριος Μητσοτάκης, ούτε η κυρία Κεραμέως. Καλά, κύριος Θεοδωρικάκος, που σε νιώτη που λέγες, πως θα γινόμουν άλλος, που λέγε και ο Βάρναλης. Να κλείσουμε με το κεφάλαιο εκλογές, γιατί η σεναριολογία δίνει και παίρνει. Η αίσθησή σας στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι θα πάει σε εκλογές το φθινόπωρο ο Μητσοτάκης? Η αίσθησή μας, όχι μόνο, νομίζω της μεγάλης πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας, είναι ότι αυτή η κυβέρνηση δεν πάει άλλο και γι' αυτό συμπεριφέρεται και με τον τρόπο που συμπεριφέρεται και παράδειγμα και μέσα στο πανεπιστήμιο και απέναντι στους νέους ανθρώπους. Όσο και αν ο κύριος Μητσοτάκης και η επικοινωνιακή του μηχανή προσπαθεί να πείσουν για το αντίθετο, νομίζω ότι κάθε μέρα που θα περνά θα εγγράφει μεγαλύτερες μέρες και ώρες ήττας για τον ίδιο. Ναι. Και νομίζω ότι όσο πιο γρήγορα το συνειδητοποιήσει αυτό ο κύριος Μητσοτάκης, θα είναι η καλύτερη υπηρεσία που θα έχει παράσει ποτέ στην ελληνική κοινωνία και στον ελληνικό λαό. Ξέρετε τι λένε πολλοί, μεταξύ αυτών είμαι και εγώ. Κάθε τρεις και λίγο εκλογές θα κάνουμε, άλλη δουλειά δεν έχουμε. Δηλαδή δεν πρέπει να ολοκληρώνουν την τετραετία τους οι κυβερνήσεις. Η κάθε κυβέρνηση. Μη σας πω ότι πρέπει να κατοχυρωθεί και συνταγματικά, όπως γίνεται σε πάρα πολλές χώρες. Δεν μπορεί κάθε φορά, όταν προκύπτει κάτι, να βγαίνουν οι αντιπολιτεύσεις και να λένε φύγε. Να ολοκληρώνουν ένα έργο το οποίο είναι προς όφελο και στην υπηρεσία του ελληνικού λαού και της μεγάλης πλειοψηφίας και της κοινωνίας. Όταν το έργο αυτό είναι έργο για λίγους και εκλεκτούς και για πελάτες της κυβέρνησης, όχι.
Γιατί σας επαναλαμβάνω, κάθε μέρα που περνά είναι χειρότερο για την τύχη αυτού του τόπου και δυσκολότερο για οποιαδήποτε επόμενη κυβέρνηση αναλάβει που πραγματικά αγαπά αυτόν τον τόπο να ανατάξει τις κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες και τις οικονομικές. Δυστυχώς, λέω ότι δημιουργούνται στάχτες και από καΐδια κάθε μέρα που περνά. Πρέπει να φύγει ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν λέω με το κεφάλι ψηλά, ταπεινωμένος θα φύγει ούτως ή άλλως, αλλά τουλάχιστον θα έχει δώσει την καλύτερη του υπηρεσία στον ελληνικό λαό με αυτή την κίνησή του. Κυρία Βγέρη, ευχαριστώ και για τη συζήτηση. Να είστε καλά.